Κύριε Οικονόμου, για να ακούσουμε και εσάς, θα πάμε μετά στα σοκομματικά σας που είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτή την περίοδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω το, το πικάνικο των νοσοκομματικών, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί τηλεθεατές αυτά που συζητάμε εμείς και τα θεωρούν τα πολύ πιο ενδιαφέροντα τα εργασιακά προφανώς και αφορούν πολύ περισσότερο. Τα ζουν στο πετσί τους βασικά. Είναι βιωματικές συζητήσεις. Άκουσα με προσοχή την κυρία Γεννηματά, η οποία έκανε μια τοποθέτηση, μιλάει για νέα διαπραγμάτευση στους φορείς. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το βάζει μετά την μία ακόμα αύξηση, ώστε να φτάσει κάποια στιγμή στα 751 και μετά να γίνει αυτός ο διάλογος με τους φορείς και η διαπραγμάτευση. Θέλω να σας ρωτήσω, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι πλέον τα βλέπετε πολύ φιλεργατικά τα πράγματα και μπράβο στο κίνημα αλλαγής που τα βλέπει έτσι. Αλλά το 12 δεν συγκυβερνούσατε όταν ο κύριος Βρούτσης περνούσε τη μείωση 22% στον κατώτατο μισθό. Θα βάλω σε μια παρένθεση και σε ένα ερωτηματικό το πλέον που λέτε, διότι έχουν αλλάξει οικονομικές συνθήκες. Τέταρτο μνημόνιο λέγατε όμως. Συγγνώμη. Τέταρτο μνημόνιο λέγατε. Δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Να σου πω κάτι. Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση, η οποία δεν έχουν γίνει όλα τα μνημόνια με το ίδιο καθεστώς επίγοντος και με τις ίδιες οικονομικές συνθήκες. Mm-hmm. Αυτό που επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας να μπορεί να δώσει στους εργαζομένους μεγαλύτερους μισθούς είναι τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση το ότι εσείς για τις Βρυξέλλες. Η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε μια σταθερά κακή κατάσταση. Αλλά σταθερά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία πολιτική πλέον είναι ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, η κοινωνική εταίρη που λέμε, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων, να συμφωνήσουν σε πολύ υψηλότερο κατώτατο μισθό αυτό που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Το λέω διότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεσαία τάξη είναι στην πατρίδα μας. Έρχεται όμως σε ευθεία αντίθεση με την ιδεολογική βάση της οικονομικής πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει να ευνοήσει τους πολύ πλούσιους, όχι απλά τους έχοντες τα πάρα πάρα πολλά, θεωρώντας ότι έτσι θα δώσει μία όθηση στην οικονομία. Mm-hmm. Όπου, σε όποια χώρα και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο και αν έχει δοκιμαστεί αυτή η προσπάθεια οικονομικής πολιτικής, έχει αποτύχει. Και σε αυτό που έχει οδηγήσει είναι σε μία υπερσυγκέντρωση πλούτου, στα χέρια πάρα πολύ λίγων ανθρώπων, και σε συνέχεια και εξουσίας και αντίστοιχα πολύ κακές συνθήκες για τη μεσαία και τη χαμηλότερη κοινωνικά τάξη. Το λέω διότι αυτό σιγά σιγά παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας βλέπουμε μια υπερσυγκέντρωση μισθών, χρημάτων, περιουσίας στα χέρια πάρα πολύ λίγων ανθρώπων και στη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας να ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το λέω διότι είναι μεγάλο παράδοξο που όλοι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών συμφωνούν στην αύξηση του μισθού γιατί θέλουν να έχει καταναλωτική δύναμη ο Έλληνας πολίτης και διαφωνεί μόνο η κυβέρνηση και μόνο οι πολύ λίγοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν τη φορολογία χρησιμοποιώντας διάφορα φορολογικά τρίπ και διάφορου φορολογικού παραδείγματο. Δεν ξέρω αν είναι και βιομηχανοί πλέον, έτσι. Μάλλον χειριστές χρήματος είναι περισσότερο. Δυστυχώς όλο το σύστημα το τελευταίο έχει γίνει. Χειριστές χρήματος. Ακριβώς. Και όχι παραγωγής. Ακριβώς. Ακριβώς. Χρηματοπιστωτικό, παρασιτικό. Και γι' αυτό το λόγο το μόνο που κάνουν είναι γυρίζουν χρήματα προσπαθώντας να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της πίτας. Αυτό συναντάμε. Αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό γιατί πριν το είπατε. Δεν πρέπει να πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτό ήταν το οικονομικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άκρα αναφιλοελεύθερο το σχέδιο αυτό. Και το σχέδιο αυτό λέει ότι θα δώσουμε πάρα πολλά σε λίγους, θεωρώντας ότι κάτι θα περισσέψει στους πολλούς. Αυτό δεν συμβαίνει τίποτα. Ούτε ψίχουλα δεν περισσεύουν και ούτε ψίχουλα δεν έχουν διάθεση να δώσουν. Μάλιστα.